Θα πάω μέχρι την Πάρο. Τι λέτε. Τυχερή, ναι. Τυχερή. Και όχι μόνο μέχρι την Πάρο. Μου λένε ότι θα πάω και στη Χρυσή Ακτή που έχουμε περάσει τα καλοκαίρια μας εκεί. Θα βλέπουμε λοιπόν, εμείς και θα... Μια που δεν μπορούμε να πάμε κανονικά, ας δούμε την εικόνα και να υποδεχτούμε να πούμε την καλησπέρα μας την κυρία Μάνια Αμπατζή, η οποία είναι η πρόεδρος ξενοδόχων Πάρου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σε όλη σας την παρέα. Πού βρίσκεστε, τι βλέπουμε πίσω, είναι Χρυσή Ακτή όντως εκεί? Είμαστε στη Χρυσή Ακτή, πίσω μου ακριβώς είναι το Δρυονήσι, mm-hmm. το οποίο είναι μια σημαντική νησίδα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για το Νότιο Αιγαίο. Είχαν γίνει προ-κορονοϊού κάποιες ανασκαφές εκεί και αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένας μικρός οικισμός, ένα λατομείο ασβεστόλιθου κατά την πρωτοκυκλαδική περίοδο. Είναι πολλά τα οποία μπορεί κανείς να επισκεφτεί ερχόμενος στο νησί. Πολλά. Πείτε μας τώρα, καταρχήν να ξεκινήσουμε απλά και καθημερινά. Έχετε ζέστη? Έχει κόσμο ζέστη το νησί? Σήμερα είναι για μπάνιο. Σήμερα είναι για μπάνιο πραγματικά. Αν θέλετε μπορώ να σας δείξω λίγο για τη Χρυσή Ακτή. Για να δούμε και λίγο ενώ μιλάμε. Λοιπόν, κυρία Μπατζή, αυτή είναι μια υπέροχη παραλία με καταπληκτικά νερά. Τη βλέπω τώρα, είναι και μια θάλασσα σήμερα να την πηγεί στο ποτήρι που λέμε. Έχετε κόσμο? Έχει έρθει τουρισμός. Σιγά σιγά ξεκινάει. Το νησί ξεκινάει σταδιακά τώρα από το Μάιο και κορυφώνεται η κίνηση όπως γνωρίζετε Ιούλιο και Αύγουστο. Εγώ μαθαίνω ότι φέτος θα γίνει χαμός, θα βουλιάξει το νησί. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Έτσι ακούμε. Έτσι ακούμε κι εμείς. Έχουμε καλές ενδείξεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί τίποτα απρόπτο και μας χαλάσει την προοπτική. Καλά το λέτε, γιατί από τη μία συμφορά στην άλλη συμφορά που πάμε να αποφύγουμε και ελπίζουμε να μην μας βρει άλλη, κυρία Μπατζή. Ακριβώς. Λοιπόν, για την Πάρο αυτή τη στιγμή, αν κλείσει κανείς, υπάρχουν και κάποιες πιο οικονομικές λύσεις? Αρχικά να σας πω ότι αυτή η περίοδος στην Πάρο για μας είναι καλύτερη, όχι για μας τους ξενοδόχους, ενώ για τους παριανούς, γιατί πραγματικά μπορούν να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες με μεγαλύτερη άνεση, γιατί mm-hmm. δεν υπάρχει συνωστισμός και πολυκοσμία. Οπότε και οι επισκέπτες μπορούν να ευχαριστηθούν τις παραλίες πολύ καλύτερα, τις υπηρεσίες στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία. Και οι τιμές βέβαια είναι καλύτερες από άποψη αναλογίας σε σχέση μάλλον με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που κατά κανόνα είναι πολύ υψηλότερες λόγω αυξημένης ζήτησης. Κυρία Μπατζή, οπότε, θα γίνει πάρος εμείς... δεύτερη Μύκονος, δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολο για τους Έλληνες, γιατί αυτό ακούγεται ως σενάριο τα τελευταία κάθε χρόνια. Κάθε νησί έχει τα χαρακτηριστικά του. Στην Πάρο έχουμε μια στρατηγική για την ανάπτυξή μας. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τον τοπικό μας χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το νησί. Δεν είναι μόνο οι παραλίες, έχει τα αρχαία λατομεία Μαρμάρου, έχει την Εκατονταπηλιανή, έχει διαδρομές μέσα στους ορεινούς όγκους του νησιού. Είναι και η Αντίπαρος που συγκεντρώνει και τους σέρφερ, αλλά έχει και ένα ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον εκεί. Βέβαια, έχουμε και το θαλάσσιο τουρισμό, όπως είπατε, και εδώ στη Χρυσή Ακτή κατά κόρον, οι windsurfers. Έχει πολλά χαρακτηριστικά. Αυτό που επιθυμούμε ως Ένωση Ξενοδόχων και είμαστε σε συνεργασία και με τους φορείς για να καταφέρουμε, είναι να μην φτάσουμε στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, να μην δημιουργούνται ακραίες καταστάσεις στο νησί που να κουράζουν και τους ανθρώπους που παρέχουν τις υπηρεσίες mm-hmm. φιλοξενίας, αλλά και τους επισκέπτες που τις δέχονται και βέβαια και τους φυσικούς πόρους του νησιού και τις υποδομές. Είναι δύσκολο το στοίχημα, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να το καταφέρουμε. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν, να πάνε τα πράγματα καλά πραγματικά και να διαφυλάξετε το νησί και τις ομορφιές του και παράλληλα να μπορέσουν να δουλέψουν και όλοι οι άνθρωποι εκεί που ασχολούνται και ασχολείστε με τον τουρισμό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.